Σε ευχαριστήσουμε. Φιαλτικές στιγμές στα χέρια τριών ληστών έζησε τα ξημερώματα ένας 50χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα. Την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία όπου διαμένει, οι κακοποιοί τον χτύπησαν αλίπητα και τον άφησαν εμόφρυτο στο δρόμο για να του αρπάξουν μόλις 100 ευρώ. Πρισμένο και μαυρισμένο μάτι γεμάτο ράματα, τρία σπασμένα δόντια και τραύματα σε όλο του το σώμα. Είναι τα σημάδια αγριότητας που άφησαν στον κύριο Αθανάσιο Κοπανά οι αδίσταχτοι κακοποιοί για μερικά ευρώ. Με κατάντησαν, όπως βλέπετε. Φοβήθηκα για τη ζωή μου, γιατί με έπνιγαν. Αυτός που με κρατούσε από πίσω με έπνιγε. Εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι, οι τρεις ληστές είχαν στήσει καρτέρι μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο 50χρονος άνδρας. Όταν έφτασε στην είσοδο και προσπάθησε να βγάλει τα κλειδιά της εξώπορτας, ένιωσε χωρίς δεύτερη κουβέντα το μένος των ληστών. Ο ένας με πιάσε από πίσω και με έπνιγε, ένας μου κρατούσε τα χέρια και ένας με χτύπαγε και με έψαχνε. Τα 100 ευρώ που περιείχε το πορτοφόλι, δύο κινητά, αλλά και ο χρυσός του σταυρός που αποτελούσε ανεκτήμητο οικογενειακό κοιμήλιο, φάνηκαν αρκετά στους κακοποιούς, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι, αφήνοντας πεσμένο και τραυματισμένο στο δρόμο το θύμα τους. Εμόφυρτο στο οδόστρωμο, ο 50χρονος άνδρας άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Οι περίοικοι το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν ήταν να ειδοποιήσουν την άμεση δράση. Η γειτονιά φώναξε την αστυνομία, η οποία ήρθε αμέσως. Σε 5 λεπτά είχε έρθει και το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκα στον Ευαγγελισμό ότι μου προσεφέρθησαν οι πρώτες βοήθειες. Επέστρεψα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Είχαν συλλάβει κάποιους για να τους αναγνωρίσω. Δεν μπόρεσα να τους αναγνωρίσω γιατί δεν ήταν αυτοί. Αν και από το ένα του μάτι δεν θα βλέπει για κάποιο καιρό, πήγε και σήμερα στο μεσητικό γραφείο που διατηρεί στην περιοχή. Νιώθει όμως πλέον την οργή να ξεχυλίζει, καθώς βίωσε με τον χειρότερο τρόπο την εγκληματικότητα που εδώ και χρόνια έχει ξεφύγει για τα καλά στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής θέλουν να φύγουν, προσπαθούν να ξεπουλήσουν την περιουσία τους όσο, διότι οι μουσουλμάνοι εισβολείς πετάγονται από τα υπόγεια 10-10 και τρομοκρατούν την περιοχή. Πριν από δύο εβδομάδες και πάλι στον Άγιο Παντελεήμονα, αδίσταχτοι δράστες είχαν χτυπήσει με ρόπαλο στο κεφάλι έναν κάτοικο την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του. Οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και καιρό προσπαθούν με δικά τους μέσα να βάλουν τέλος στην παρανομία και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στην πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, καθώς υπάρχει κίνδυνος να θρηνήσουμε ακόμα και νεκρούς.